Βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα θέατρα της Ελλάδας και από τα πιο όμορφα. Εγώ είμαι ο Αντώνης Μόργαν Κωνσταντουδάκης, είμαι σκηνοθέτης του κινηματογράφου κατά βάση, αλλά εδώ πλέον κάνουμε μια θεατρική παράσταση, σαφώς επηρεασμένη και από τον κινηματογράφο βέβαια. Προσωπικά εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, τα τελευταία 3 χρόνια μάλλον έχω ασχοληθεί με τον χώρο του κινηματογράφου, κάποιες ταινίες μικρού μήκους, κάποιες που βραβεύτηκα φέτος και στο Λονδίνο ως καλύτερος νέος σκηνοθέτης σε ένα φεστιβάλ, με 2 μικρού μήκους. Και κάνουμε μία απόπειρα φέτος, προς το παρόν φαίνεται ότι πάει πολύ καλά, για τη θεατρική παράσταση «Βέντλα, το ξύπνημα της Άνοιξης». Είναι μία διασκευή του αυθεντικού κειμένου του Frank Wedekind. Ένα κείμενο το οποίο έχει γραφτεί το 1892, θεωρείται από τα κλασικά έργα του γερμανικού ρεπερτορίου και γενικά του θεατρικού ρεπερτορίου. Και έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε μία διασκευή κατευθείαν από το αυθεντικό κείμενο, την οποία την παρουσιάζουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη από 5 Φλεβάρι. Η παράσταση έχει να κάνει με το διαχρονικό θέμα της εφηβικής αθωότητας και το ξύπνημα των διαφόρων ορμών. Δηλαδή, το ξύπνημα της άνοιξης αφορά όταν ξεκινάνε οι ορμές των παιδιών, δηλαδή εκεί στην ευαίσθητη ηλικία των 14 ετών που είναι τα παιδιά στο θεατρικό μέρος. Είναι 4 παιδιά τα οποία κάνουν 5 χαρακτήρες και αφορούν 14χρονα παιδιά, τα οποία τους ξυπνούν οι πρώτες ορμές. Και μέσα σε μια κοινωνία που δεν διαφέρει και τόσο τελικά από τη σημερινή, ανακαλύπτουν μόνα τους το σώμα τους, τους ανθρώπους γύρω τους και τι είναι όλα αυτά τα οποία ξυπνάνε μέσα τους. Μέχρι να ήξερες τι έχω τραβήξει από εκείνη τη νύχτα. Εγώ είμαι πάνω κάτω πρέπει.
ξαναμένω είναι αυτό. Δράμα λίγο, αλλά αυτό ήταν όλο. Και είσαι και ένα χρόνο νεότερος από μένα. Εγώ δεν θα έκανα καμία σκέψη γι' αυτό νωρίς. Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία μου, πιστεύω πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία που πρώτο εμφανίζονται αυτά τα φαντάσματα. Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο για το πότε σου έρχεται το πρώτο βάφτισμα για αυτές τις φαντασιώσεις. Και αυτό είναι το πολύ διαχρονικό, γιατί βλέπουμε πέντε διαφορετικούς χαρακτήρες σε πέντε διαφορετικές οικογένειες, με πέντε διαφορετικούς τρόπους διαπαιδαγώγησης, οι οποίες όμως όλες πάνω κάτω είναι λάθος ή τέλος πάντων δημιουργούν προβλήματα σε αυτά τα παιδιά, είτε με πολύ αυστηρότητα, είτε με λιγότερη αυστηρότητα, είτε με καθόλου αυστηρότητα. Όλα καταλήγουν σε ένα ίδιο συμπέρασμα, ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των γενεών, υπάρχουν ακόμα και σήμερα που μπορεί να έχουμε τόση πληροφόρηση, ακόμα και αυτό όμως λειτουργεί αρνητικά για τα ίδια τα παιδιά. Και όλη αυτή η αναταραχή, τέλος πάντων, μπορεί να οδηγήσει σε κάτι πολύ καταστροφικό κιόλας και κάτι πολύ κακό όσον αφορά σε μια εφηβική ψυχή. Πέτλα! Πέτλα! Τι! Σηκώθηκες ήδη, παιδί μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο, παιδάκι. Είχες βγει. Ναι. Μόνο δίσκο τώρα σβέλτε. Πρέπει να πας αμέσως κάτω στην Νίνα το καλάθι. Είχες πάει στην Νίνα. Τι κάνει, δεν αισθάνεται καλύτερα. Φαντάζομαι, Βέντλα, τη νύχτα ήρθε σπίτι της ο Πελαγκός και της έφερε ένα μικρό αγοράκι. Ένα υπέροχο αγοράκι. Και δύο χωριών. Αύριο είναι κιόλας δύο χρόνια από τότε που η αδερφή σου έβγαινε τις κάλες της εκκλησίας με τη μουσελίδα της. Στο έργο Βέντλα, το ξύπνημα της Άνοιξης, του Frank Wedekind, υποδύο με τη Βέντλα Μπέργκμαν. Είναι ένα παιδί στα 14, όπως και οι υπόλοιποι χαρακτήρες του έργου. Μία πολύ εύθραυστη ροήδα, θα μπορούσαμε να πούμε το θηλυκό στοιχείο του έργου, με πολύ έντονη θηλυκότητα, πολύ κορίτσι. Πολύ χαρούμενο παιδί και γεμάτο ζωή, που όμως στην πορεία το πρώτο εφηβικό ξύπνημα προκαλεί διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες η μητέρα και η ενήλικη γενικότερα θίγεται πολύ μέσα στο έργο το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα οι ενήλικες, γονείς, καθηγητές, δεν τις απαντάνε τα ερωτήματα τα οποία ξυπνάνε με τις πρώτες εφηβικές ορμές, για να το πούμε και έτσι. Έτσι οδηγείται η θελημένα ή άθελά της σε διάφορες ακραίες καταστάσεις. Καταστάσεις που δεν είναι και τόσο μακριά και από το σήμερα, παρόλο την πληροφόρηση και την ενημέρωση που υπάρχει. Λοιπόν, ο ρόλος μου στο έργο είναι ο Μέλχιορ Γκάμπορ. Πρόκειται για έναν 14χρονο φιλόσοφο, τολμώ να πω, γιατί αυτό το παιδί πραγματικά είναι πολύ μπροστά από την ηλικία του και από την εποχή του. Και περνάει κυριολεκτικά μέσα από 40 κύματα μέσα στο έργο. Βιώνει τα πάντα στο φουλ, βιώνει τη βία, τον έρωτα, το ξύπνημα της άνοιξης που λέμε, το οποίο είναι η πρώτη... Πώς να το πω τώρα αυτό, οι πρώτες εξάψεις, ας πούμε, ενός 14χρονου.
Ένα παιδί από καλή οικογένεια, αστική οικογένεια, το οποίο πραγματικά είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτό το παιδί. Έχει τρομερή ωριμότητα και συναισθηματική και γενικά και μοιάζει... Και διαβλητική. Βέβαια, μια έντονη ευφυΐα, είναι πολύ καλός μαθητής και νομίζω ότι έχει να διδάξει πολλά τους μεγαλύτερους. Αν, για παράδειγμα, κλείσεις μαζί από μικρά ένα γάτο και μια γάτα και τους κρατήσεις μακριά από κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, δηλαδή τους αφήσεις να παρασυρθούν εντελώς από τις ορμές τους, η γάτα αργά ή γρήγορα θα μείνει έγκυος κι ας μην είχαν κάποιον να τους ανοίξει τα μάτια. Μάλλον στα ζώα, αυτό συμβαίνει από μόνο. Και στους ανθρώπους πιστεύω το ίδιο, σε παρακαλώ, Μόρις. Αν κοιμηθούν τα αγόρια σου στο ίδιο κρεβάτι με τα κορίτσια και τους έρθουν οι πρώτες αντρικές ορμές, θα έβαζα στίχημα από τον δίκο. Μάλλον έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά πάνω στα κορίτσια. Και με τα κορίτσια σου, αυτή την ηλικία το ίδιο δεν εννοώ. Όχι ότι τα κορίτσια νιώθουν ακριβώς. Φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η περιέργεια δεν θα τα άφηνε να μην δοκιμάσουν. Να σε ρωτήσω κάτι, παρακολουθώ. Τι. Άρα να μου απαντήσεις. Φυσικά. Αλήθεια. Εγώ στο έργο, στο Ξύπνημα της Άνοιξης, κάνω δύο ρόλους. Ο ένας είναι ο Μόριτς Στίφελ. Είναι ένας μαθητής, ο οποίος είναι κακός μαθητής, είναι ο τελευταίος της τάξης. Και αυτό το φέρει ως κατάρα. Υπόκειται αυτό που σήμερα θα λέγαμε bullying από τους συνομιλικούς του. Και σε συνδυασμό με το Ξύπνημα της Άνοιξης, δηλαδή των ενστίκτων και σε αυτόν, στις πρώτες ορμές κτλ. Έρχεται σε ένα διέξοδο και ψυχολογικό λόγω της αποτυχίας στο σχολείο, αλλά και σωματικό, γιατί θεωρεί ότι είναι αμαρτία αυτό το πράγμα που του συμβαίνει σωματικά. Στο έργο είναι ένα 14χρονο, 13χρονο κορίτσι που το κακοποιούν οι γονείς του και πιστεύω ότι παρόλο που δέχεται βία από το σπίτι, αυτό το κορίτσι έχει πολύ περισσότερη δύναμη από, τολμώ να πω, από πολλούς από τους χαρακτήρες στο έργο. Και τελικά θέλω να πιστεύω ότι το τέλος της είναι αισιόδοξο. Εγώ στη θέση σου θα είχα φύγει από το σπίτι. Εδώ δεν είναι ο μάτσι. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που θα φύγω. Αυτό ακριβώς. Σύντομα θα φύγω, σύντομα θα φύγω. Τουλάχιστον δεν θα ξαναπροσπάρω εγώ το ήθος της μητέρας. Αμάντα αυτή. Μπορείς να καταλάβεις τι νόσο μαμά με αυτό. Όχι. Θα την ήμουν πεσμένη στο πάτωμα και έμπνεζα και έκλαιγα. Τότε έρχεται ο πατέρας, κράτησε μου σπίτι το πάνω σου. Βγαίνω έξω από την πόρτα. Να τα μας είτε να μπορώ να βγω στον δρόμο έτσι. Κράτησε από το κρύο. Άνοιξε την πόρτα. Έπρεπε να κοιμηθώ ολόκληρη τη νύχτα μέσα σε ένα σακί. Εύχομαι να μπορούσα να κοιμηθώ εγώ μέσα σε αυτό το σακί έδινε σένα. Αν είσαι εκεί πάνω κιόλ. Σε χτυπάνε και από πάνω. Όχι, μόνο σε εξαιρετικές πρόκειες. Ο άλλος ρόλος που κάνω είναι η Ίλτζε. Η Ίλτζε είναι ένα παιδί πιο ελευθεριακό, θα λέγαμε. Έχει φύγει από το σπίτι της και στο κείμενο υπονοείται ότι εκδίδεται για να ζήσει. Παρ' όλα αυτά, ζει μέσα στην μποέμ
στον μποέμ κύκλο της εποχής, έχει φύγει δηλαδή από αυτό το χωριό και έχει πάει στην πόλη και πηγαίνω έρχεται στο χωριό. Την πετυχαίνουμε σε μια συνάντηση με τη Βέντλα, όπου και εκεί πάλι το θέμα είναι το ξύπνημα της άνοιξης και πώς αυτά τα δύο κορίτσια αρχίζουν να έλκονται περιέργως. Είναι 4 μέρες που δεν έχω πάει καθόλου στο σπίτι. Καθόλου και σε μια γάτα. Επειδή φοράω τα παπούτσια του μπαλέτου. Η μάνα μου θα το χάσει. Έλα μαζί μου στο σπίτι μας. Πού γίνεται πάλι. Πού γίνεται στην πλειοπτία. Στην πλειοπτία, μα. Στο σπίτι του Νόρ που φέρετε όλους του Παντίνσκι, του Λένς, του Ράνου, του Σπίλε, σε όλους. Του Σέφκερ. Κλίν, κλίν. Η μάνα μου θα τρελαθεί. Τι σου σε ζωγραφίζει μαζί. Ναι, ο αφέντης μου ζωγραφίζει. Σαν Αγία. Πάνω σε κύωνα. Στέκομαι πάνω σε ένα κορυφιακό κυωνόπλαιο. Ο αφέντης σου λέω είναι λιωμένο. Την τελευταία φορά εγώ απλά του κατέστρεψα ένα σωληνάριο με χρώμα. Αυτός σκουπίζει το πινέλο του στα μαλλιά μου. Του χάσω το κύριο. Μου πετάει την παρανά στο κεφάλι. Του αναποφυγυρίζω το παρέτο. Με ένα ραβδί, με κυνηγάει πάνω από το κρεβάτι, τα τραπέζια, τις καρέκλες, γύρω-γύρω, μέσα στο ατελιέ. Πίσω από τη σόβα, ευτυχώς, βρίσκω ένα σκίτσο. Και του λέω, κάτσε φρόνημα, αλλιώς το σκίζω. Γύριξε αναποχή. Και στο τέλος, αχ, αλλά φλιχτά, φλιχτά σου λέω. Στο θεατρικό μέρος συμμετέχουν 4 πολύ ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί, η Λίνα Ιφούντογλου, ο Αλέξανδρος ο Χούντας, η Χριστίνα Γαρμπή και η Εύα Φρακτοπούλου. 4 νέα πολύ ταλαντούχα παιδιά, τα οποία πραγματικά από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει σαν ομάδα με έχουν βοηθήσει απίστευτα με αυτό το πάρα πολύ δύσκολο κείμενο, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα πολύ δύσκολα κείμενα. Και αντίστοιχα στο κινηματογραφικό μέρος έχουμε κάποιους πολύ γνωστούς ηθοποιούς του θεατρικού χώρου, τον Ακύλα τον Καραζήση, τη Μαρία Τσκουλά, τον Κώστα τον Ανταλόπουλο, τη Δανάη την Παπουτσή και κάποιους ακόμα που δεν θέλω να τους ξεχάσουμε τώρα, αλλά τους έχουμε γράψει, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά μέσω της οθόνης στην παράσταση και αλληλεπιδρούν με το θεατρικό μέρος της παρουσίασης. Κύριε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας για την αποβολή του βαριά ανόχου μαθητή μας. Δεν μπορούμε, γιατί πρέπει να τιμωρήσουμε τον βαριά ένοχο μαθητή μας για τη διεφθαρμένη επιρροή που άσκησε στο συμμαθητή του. Δεν μπορούμε, γιατί στο τέλος πρέπει να τον εμποδίσουμε να ασκήσει παρόμοια επιρροή στους υπόλοιπους συμμαθητές του. Είναι ένα θεατρικό έργο που είχε γραφτεί το 1892. Όταν γράφτηκε από τον Frank Wedekind, ήταν πάρα πολύ προκλητικό για την εποχή του και ανακηρύχθηκε απαγορευμένο. Έκανε 15 χρόνια για να ανέβει, ουσιαστικά, επί της ουσίας. Παρά τα αυτά, επειδή θίγει όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα, θίγει θέματα οικογένειας, θέματα εκκλησίας, θέματα διαπαιδαγώγησης, θέματα σχολείου, κοινωνικά, θίγει πάρα πολλά θέματα μέσα, δηλαδή πραγματικά μέσα σε αυτές τις σελίδες του κειμένου και που το πιάσαμε και από την αρχή όλο και από το μηδέν, από τα γερμανικά κατευθείαν. Και να ευχαριστήσω και την μεταφράστε την Δήμητρη Θεοδωράκη, πραγματικά λέξη-λέξη. Κάναμε μια απίστευτη προσπάθεια και μετάφραση από το μηδέν. Βλέπεις πόσο διαχρονικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω έχει να κάνει ότι ήταν αρκετά βιωματικά όλα αυτά που περιγράφει ο Wedekind. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που ουσιαστικά βρίσκουμε τον εαυτό του μέσα στο κείμενο. Και ουσιαστικά, όπως κάθε μεγάλος συγγραφέας, είναι το πώς δηλαδή πώς μπορεί να περάσει στα χαρτιά αυτά που τα οποία ο ίδιος βιώνει και όσο καλύτερα μπορεί ένας συγγραφέας να το κάνει αυτό, δημιουργεί ένα κείμενο το οποίο είναι σαν αυτό, ένα μαγικό κείμενο το οποίο μετά από τόσα χρόνια, εκατοντάδες χρόνια, ακόμα θεωρείται επίκαιρο και σημαντικό. Γιατί με κοιτάζεις? Εσύ τις έχεις κιόλας νιώσει. Ποιες? Πώς τις είπες? Τις ανδρικές ορμές. Φυσικά. Κι εγώ! Τις έχω καιρό, είναι σχεδόν ένα χρόνο. Ήταν σαν να με χτύπησε κεραυνός. Είχες κοιμηθεί? Ναι, αλλά κάτι πολύ σύντομο. Πόδια με κάλτσες.
Γκέρο Τσίρισνίτσο ονειρεύτηκε τη μητέρα του. Τη μητέρα του, το είπε ο ίδιος. Έξω στη γέφυρα με την Αγχώνη. Ωχ, Μέλχιορ, να ήξερες τι έχω τραβήξει από εκείνη τη νύχτα. Τύψεις. Φόβος θανάτου. Ναι, νόμιζα ότι ήταν κάτι αδίατο. Πίστευα ότι είχα πάθει, ξέρω εγώ, εσωτερική βλάβη. Ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο, με την έννοια ότι αυτά τα θέματα δεν έχουν λυθεί ακόμα και σήμερα, γιατί είναι θέματα και ψυχαναλυτικής φύσης. Και η απάντηση δεν μπορεί να είναι μία. Ερωτήματα μπορείς να γύρεις και να τοποθετηθείς σε σχέση με αυτό. Ούτε και εμείς οι ίδιοι θεωρώ ότι τα έχουμε λύσει, παρότι είμαστε πολύ μεγαλύτεροι. Γι' αυτό νομίζω ότι, επειδή έχει δουλευτεί με μια πολύ έντιμη πρόθεση όλο αυτό και χωρίς καμία διάθεση, πώς να το πω, επιβολής της δικής μας άποψης, στην ουσία ψηλαφούμε τα θέματα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το δει κάποιος από αυτή την άποψη. Το καρναβάλι έχει τελειώσει. Και εγώ είμαι αντιμένη με αντικάτω. Με πήγα στο κεντρικό αστυνομικό τμήμα. Αλλά εκεί ήταν ο Νόλο, ο Φέντο, ο Καπίτσικη, ο Σπίλε, ο Οικονομόπουλος. Όλη η τριαπία και εγγύηθηκαν για μένα. Με πήγαν άπαξα, με πήγαν στο ατελιέ του Αντολάρου. Από τότε είμαι πιστή σε αυτή την ορδή. Ο Νόλο είναι γκουρού, ο Φέντο. Ο Λοζόν Ιένα, ο Οικονομόπουλος Καμπίνου, γι' αυτό τους αγαπάω όλους το ίδιο. Κι άλλωστε, εγώ δεν ήθελα να στηρίζομαι σε κανέναν άλλο, ακόμα κι αν ο κόσμος είναι γεμάτος από αρχαγγέλους και εκατομμυριούχους. Για πάω σπίτι, σε! Έλα μαζί. Έλα μαζί. Ότι θίγονται πολλά ζητήματα, όπως η ομοφιλοφιλία, ο έρωτας στα εφηβικά χρόνια, ζητήματα της πρώτης ανεπιθύμητης αγκυμοσύνης, της έκτρωσης. Ή αυτοκτονία, επειδή κάποιος δεν τα πάει καλά στο σχολείο, που είναι και πολύ πρόσφατο. Είναι θέματα, είναι ένα έργο ιδεών που πραγματικά θίγει ερωτήσεις που όλους μας ενδιαφέρει η απάντηση. Και πιστεύω ότι δυστυχώς ή και ευτυχώς, όσο και να προχωρήσει ο άνθρωπος, ίσως να μην μπορέσει να απαντήσει αυτές τις φύσεις τα ερωτήματα. Όπως, ας πούμε, τι είναι ηθική και που τελειώνει. Ή τι είναι η σεξουαλικότητα, ας πούμε. Ή αν υπάρχει κάτι μετά το θάνατο, ίσως, δεν ξέρω. Πρέπει να πίνεις βάλα και να τρως κρέας και λαχανικά, αν την επιστρέψει η όρεξή σου. Μητέρα. Μητέρα, πιστεύω πως δεν έχω ανεμία. Ανεμία, έτσι, παιδί. Ηρέμησε, Πέτρα, ηρέμησε. Ανεμία έχεις. Όχι, μητέρα, το ξέρω, το νιώθω, δεν έχω ανεμία. Έχω υδροπικία. Έχεις ανεμία. Μου το είπε πως έχεις ανεμία. Ησύχασε, κορίτσι μου, θα γίνεις καλύτερα. Δεν θα γίνω καλύτερα. Έχω υδροπικία, θα πεθάνω, μητέρα. Εγώ, σαν Βέντλα, λοιπόν, καταρχάς απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό το ρόλο στη σκηνή. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτό το ρόλο. Είναι από τα αγαπημένα μου έργα. Βλέπω κοινά, έχω κοινά, δηλαδή στα 14 μου υπήρξα Βέντλα σε κάποια ζητήματα. Είναι πολύ δεμένη με τη μητέρα της. Η μητέρα της είναι υπερπροστατευτική και υπάρχει μια σχέση ιδιαίτερης αγάπης μεταξύ τους. Επομένως, σε αυτό βλέπω κοινά και κατάλοιπα ακόμα. Σίγουρα όχι με την ίδια κατάληξη, ευτυχώς. Αλλά είναι ένας ρόλος που τον αγαπώ πολύ και πιστεύω ότι μπορούν να ταυτιστούν εύκολα κορίτσια. Ειδικά στο πρώτο σκύρτημα του έρωτα με ένα αγόρι, ας πούμε, και σε όλο αυτό. Εσύ πώς το ξέρεις ότι θα κάνεις παιδιά. Και γιατί να μην κάνω. Η θεία Φιμία δεν έχει παιδιά. Χαζοπούλη. Αυτό δεν έχει παντρευτεί. Και η θεία Πάου έχει παντρευτεί τρεις φορές και δεν έχει κανένα. Αν δεν κάνεις παιδιά, δεν θέλεις περισσότερο να είναι αγαπητή κορίτσια. Πίστεψε με, δεν θα άλλαζα το φίλο μου, ούτε και αν γινόμουν γιος πρίγκιπα. Παρ' όλα αυτά, δεν ήθελα μόνο αγόρια.
Λουσία, Βέτλα. Σε παρακαλώ. Χίλιες φορές σπουδαιότερο να σε αγαπάει ένας άντρας από ότι ένα κορίτσι. Θαυμάζω πάρα πολύ τη δύναμη, την ανάγκη για ψάξιμο, για ζωή, το ότι παραμένει αθώα, το ότι παραμένει παιδί και συνεχίζει να ψάχνει ό,τι ψάχνουν όλοι οι νέοι άνθρωποι, θέλω να πιστεύω. Έρωτα, αγάπη, αποδοχή, ελευθερία. Πώς βράχει κανείς τα παπούτσια, πώς ο άνεμος μαστιγώνει τα μάγουλα, πώς χτυπάει έτσι η καρδιά, πώς... Πάμε στη διάρκεια. Η Ελίζα είναι πως το ποτάμι παρέσει για δέντρα και κλαδιά. Τα γόρια πέταξαν στο νερό μια σχεδία. Ο Μέλχιορ Γκάμπορ παραλίγο να πνιγεί χθες βράδυ. Εγώ από την πλευρά μου μου αρέσει που έχω αυτή τη διπλή διανομή, γιατί μπορώ να παίξω πολύ με το άφυλλο και πώς μεταβαίνω από τη μία σωματικότητα στην άλλη. Σε σχέση με το Μόριτς μου αρέσει πολύ, έχει μια πολύ μεγάλη αθωότητα στην πρόσληψη των ερεθισμάτων και μια, έτσι, είναι τόσο ευαίσθητος και εύθραυστος, ώστε είναι πάρα πολύ δεκτικός. Αυτό με εγωιτεύει πολύ, γιατί μεγαλώνοντας κληραίνουμε, αναπτύσσουμε άμυνες. Βέβαια, έχει και το καλό του αυτό, αλλά από την άλλη χάνουμε πολλά πράγματα σαν πρωτογενή επαφή. Ο Μόριτς μου θυμίζει μια πλαστικότητα και μια μαλακότητα που υπάρχει ακόμα σε αυτή την ηλικία. Είναι σαν κουτάβι, πώς να τον αγαπάω. Αδύο θα αποτύχουμε, θα αποδώσω πάλι. Πρέπει να είμαι σε αφασία, σαν βόδι, για να μπορέσω να ανεβάσω. Τότε ένα στο δωμάτιό μου. Σε 3/4 της ώρας θα έχω έτοιμο τον όμηρο, τις εξισώσεις και 2 εκθέσεις. Θα βάλω κάποια λαφάκια μέσα στη δική σου και το πράγμα θα σου λύσει ομαλά. Η μαμά θα φτιάξει πολύ μια λεμονάδα και εμείς θα κουβεντιάσουμε άνετα για την αναπαραγωγή. Μα δεν μπορώ! Δεν μπορώ να κουβεντιάζω για την αναπαραγωγή άνετα. Άμα θες, δώσε μου τις οδηγίες γραπτός. Γράψε μου ό,τι ξέρεις. Γράψε το όσο γίνεται πιο σύντομα και ξεκάθαρα και βάλε το αύριο στην ώρα της γυμναστικής ανάμεσα στα βιβλία μου. Θα το κουβαλήσω στο σπίτι χωρίς να το ξέρω. Θα το ξαναβρω αναπάντεχα κάποια στιγμή. Αν και με μάτια κουρασμένα, δεν θα μπορέσω να αποφύγω να το διαβάσω. Και άμα σου είναι τόσο απαραίτητο, Μέλχιορ, μπορείς άμα θες να προσθέσεις έτσι κάποια σκίτσα, έτσι άμα θες. Αλλά στην άκρη. Είσαι σαν κορίτσι. Τον θαυμάζω γενικά πολύ, γιατί είναι ένα παιδί που ψάχνεται, μονίμως ψάχνεται μες στην παράσταση. Πάντα τον ενδιαφέρει το γιατί, στα πάντα. Βιώνει πολύ έντονα όλες τις καταστάσεις, ακραίες και μη. Είναι, όπως σας είπα, πολύ ώριμος. Γενικά είναι πολύ υπεύθυνο παιδί, πράγμα που δεν το βλέπουμε συχνά σε ενήλικους. Είναι αλληλέγγυο παιδί, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτούλης του. Και είναι πραγματικά αλληλέγγυος και υπεύθυνος. Δηλαδή, ακόμα και τα σφάλματά του μέσα στο έργο, τα οποία δεν είναι ακριβώς σφάλματά του, θα το δει ο κόσμος που θα το δει, θα το καταλάβει. Νιώθει υπεύθυνος και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν είναι άμυρος των ευθυνών του. Και είναι 14 ετών και ψάχνεται μια ζωή. Γιατί αγαπάει πολύ τη φύση, είναι φυσιολάτρης. Είναι πολύ μπροστά από την εποχή του αυτό το παιδί. Η Ήλζα
από την άλλη, ζηλεύω πάρα πολύ την τόλμη της και τη δύναμή της. Κάνει κάτι που εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω, ας πούμε. Και σε μια συζήτηση που είχαμε με την κινησιολόγο μας, της είπα ότι για μένα η Ήλζε, όταν την κάνω, είναι σαν να τρώω ένα πολύ ωραίο γλυκό, που κανονικά δεν θα το τρώγα, αλλά το τρώω και το απολαμβάνω, είναι λίγο απαγορευμένο και είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι, με εγωιτεύει πολύ. Στο προηγούμενο καρναβάλι, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, δεν έβαλε τα ρούχα μου και δεν ξάπλωσα σε κρεβάτι. Από τη ρεντούτσι σε καφέ, το μεσημέρι στην Πενταβίστα, το βράδυ στο τίγλι τάκι, τη νύχτα πάλι στη ρεντούτσι. Ήταν μαζί και η Λένα και η χοντρή, η Βιόλα. Την τρίτη νύχτα με βρήκε ο Χάιντερ. Γιατί σε έψαχνε. Όχι. Σκόνταψε πάνω στο χέρι. Είχα χάσει τις αισθήσεις μου στο χιονισμένο δρόμο. Από εκεί πήγα στο σπίτι του. Για 14 μέρες δεν έφυγα από εκεί. Ένα φρικτό διάστημα. Το πρωί έπρεπε αναγκαστικά να ρίχνω πάνω από την περσική τρόπα. Το βράδυ να κυκλοφορώ μέσα στο ατελιέ με μαύρο αγγλικό κουστούμι. Στο λαιμό, στα γόνατα και στα μανίκια, άσπρα τα δελένια ωραία. Με λένε Φωτεινή Αλεξοπούλου και είμαι σκηνογράφος στην παράσταση Βέντλα, το ξύπνημα της Άνοιξης, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στη σκηνοθεσία Αντώνη Μόργαν Κωνσταντιδάκη. Το σκεπτικό μου για τη σκηνογραφία της Βέντλας ξεκίνησε από το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε μία αίθουσα, η οποία, στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η οποία είναι πολύ επιβλητική, με μπαρόκ στοιχεία, πάρα πολύ έντονος αχώρος. Οπότε, αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι ή θα έπρεπε να υπερβάλλω σκηνογραφικά, είτε να πάω στην άλλη μεριά, δηλαδή να το κάνω πολύ λιτό το σκηνικό. Διάλεξα το δεύτερο. Μου αρέσει πάρα πολύ οποιαδήποτε πηγή φωτός, είτε και στη ζωγραφική και στη σκηνογραφία τώρα, συνειδητοποιώ ότι το φως παίζει έναν τεράστιο ρόλο στις ζωές μας γενικότερα και στην τέχνη. Οπότε, έτσι σκέφτηκα το σκηνικό να αποτελείται από ταινίες LED ουσιαστικά, με φωτισμό και γεωμετρία. Η σκηνοθετική ματιά αυτού του θεατρικού και με τη χρήση του κινηματογράφου εντός της παράστασης, αλλά ακόμα και η απομόνωση πλάνων εντός του θεατρικού πλαισίου, δηλαδή, όπως και με τα σκηνικά, ξεχωρίζονται οι χώροι και ουσιαστικά επικεντρώνεται το μάτι του θεατή σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, έχει μια κινηματογραφική προσέγγιση ακόμα και σαν θεατρικό. Δηλαδή δεν απλώνονται σε όλη τη σκηνή, δημιουργούνται χώροι εντός του χώρου, φωτίζονται συγκεκριμένα πλάνα καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης. Ουσιαστικά οδηγούμε το μάτι του θεατή εκεί που, όπως κάνει και μια κινηματογραφική ταινία. Μόνο ένας άντρας μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είσαι άντρας για να αφήνεις τον εαυτό σου να τυφλωθεί έτσι. Πρέπει να είσαι άντρας για να είσαι τόσο τυφλός, ώστε να μην βλέπεις το οφθαλμοφανές. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τη σύμπτωση. Αύριο μπορεί να σου πέσει ένα κεραμίδι στο κεφάλι και μετά και το φίλο σου, ο πατέρα σου, γιατί να περιποιηθεί την πληγή σου, σε πατάει και από πάνω. Δεν θα αφήσω το παιδί μου να δολοφονηθεί μπροστά στα μάτια μου. Επίσης, και με τη μουσική που έχουμε την πρωτότυπη μουσική από έναν υπέροχο μουσικό, τον Γιάννη τον Βουδούρη, έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα καθαρά κινηματογραφική, μια σκοτεινή ατμόσφαιρα κινηματογραφική. Η ίδια η παράσταση ξεκινάει και τελειώνει σαν μια κινηματογραφική ταινία. Υπάρχει ένα βίντεο εισαγωγικό, υπάρχουν τα credits στο τέλος. Γενικά θέλουμε να πλησιάσουμε αυτό το σαν να βλέπεις κινηματογράφο μέσα σε ένα θέατρο με ζωντανούς ηθοποιούς. Διότι εκείνος που αρνείται τη χάρη με την οποία ο αιώνιος πατέρας ευλόγησε τον γεννημένο αμαρτωλό θα πεθάνει τον πνευματικό θάνατο. Και όποιος έζησε με ξεροκέφαλη σαρκική άρνηση να σεβαστεί όπως πρέπει τον Θεό και υπηρέτησε το κακό, θα πεθάνει τον σαρκικό θάνατο. Όποιος όμως από την άλλη πλευρά απορρίπτει βλάσφημα τον Σταυρό που ο ελεήμονας Θεός του επιβάλλει για τις αμαρτίες του. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, εκείνος θα πεθάνει τον αιώνιο θάνατο. Με λένε Γιάννη Βουδούρη, είμαι μουσικός. Το κύριο οργανό μου είναι το ηλεκτρικό μπάσο, αλλά μπορώ να παίξω και κιθάρα και λαούτο
και λίγο πιάνο. Έχω σπουδάσει μουσική, τεχνολογία και παραγωγή. Και έχω και κάποιες γνώσεις πάνω στα θεωρητικά της μουσικής. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει τη μουσική για αυτή την παράσταση. Η μουσική είναι πρωτότυπη. Είναι ορχιστρική. Κατά κύριο λόγο. Και προσπαθώ και εγώ να συμβάλλω στο κύριο, στη δημιουργία ατμόσφαιρας βασικά στην παράσταση, η οποία είναι γενικότερα λίγο σκοτεινή. Προσπαθεί να σου βγάλει τα δεινά που περνάνε οι χαρακτήρες. Η μουσική χωρίζεται σε τρία θέματα. Και το κάθε θέμα αντιστοιχεί σε κάθε πράξη που υπάρχει και στην παράσταση, στο κείμενο. Χρησιμοποιήσει στην παράσταση είναι κατά κύριο λόγο έγχορδα, βιολί, βιόλα, τσέλο και κοντραμπάσο. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα έχω χρησιμοποιήσει ένα όργανο που λέγεται μπάζανταρ, το οποίο είναι στην ουσία ένα κοντραμπάσο με συμπαθητικές χορδές, το οποίο προσδίδει, έτσι βγάζει μια ατμόσφαιρα η οποία πιστεύω ότι κολλάει στην παράσταση. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και άλλα όργανα που έχω χρησιμοποιήσει, αλλά σε πιο λίγο εύρος, τέλος πάντων, πάνω στη σύνθεση. Ήταν κάποτε μια όμορφη βασίλισσα, ανέμορφη σαν λίγο, ομορφότερη από όλα τα κορίτσια της χώρας. Μόνο που δυστυχώς είχε έρθει στον κόσμο χωρίς κεφάλι. Δεν μπορούσε να φάει. Δεν μπορούσε να δει, να γελάσει ή να φιλήσει. Μόνο με το μικρό άσπρο της χέρι ήταν σε θέση να συνεννοεί τον προσαγωγό της. Κήρυτε πολέμους και αποφάσισε εκτελέσεις, κλωτσώντας με τα λεπτοκαμωμένα παιδαράκια της. Ήρθε όμως μια μέρα που ένας βασιλιάς την νίκησε, ο οποίος κατά τύχη είχε δύο κεφάλια, τα οποία όλο τον χρόνο τσακώνονταν και λογοναχούσαν μεταξύ τους τόσο έντονα, ώστε κανένα δεν άφηνε το άλλο να πει λέξη. Έτσι λοιπόν, ο αρχιμάγος της αυλής πήρε το μικρότερο από τα δύο και το τοποθέτησε πάνω στη βασίλισσα. Και για δες, τη στέγιαξε υπέροχα. Έπειτα ο βασιλιάς παντρεύτηκε τη βασίλισσα. Και τα δύο κεφάλια δεν τσακώνονταν πια μεταξύ τους. Μόνο φύλαγαν το ένα το άλλο. Στο μέτωπο, στα μάτια και στη χείλη. Και έζησαν πολλά χρόνια. Ευτυχισμένα και χαρούμενα. Πιστεύω, απευθύνεται σε όλους, γιατί σίγουρα είναι ένα πιο νεανικό έργο, σίγουρα. Δηλαδή, νομίζω ότι θα ταυτιστούν πιο πολύ οι νέοι που θα το δούνε. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι ακόμα όμως και οι μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν κάλλιστα να προβληματιστούν, να σκεφτούν και πράγματα μέσα τους, είτε που έχουν κάνει, είτε που δεν έχουν κάνει, να ταυτιστούν πολύ με τους γονείς, να ταυτιστούν πολύ με τα παιδιά, να θυμηθούν και η δικιά τους γενιά πώς μεγάλωσε. Και εγώ πιστεύω ότι οι θεματικές του έργου αγγίζονται τόσο αριστοτεχνικά από το Vendekid, απογραφής δηλαδή το κείμενο, ώστε κάτι άλλο θα κερδίσει ο ενήλικας, κάτι άλλο ο έφηβος. Αλλά όπως είπαμε, επειδή είναι πράγματα πάρα πολύ ρευστά, δυναμικά, που εξελίσσονται και μέσα μας, ας πούμε, εγώ όταν διαβάζω και ξαναδιαβάζω το κείμενο, πάλι και πάλι και πάλι δεν μπορώ να καταλήξω ακριβώς. Επομένως, ναι, σίγουρα αφορά και το πιο νεανικό κοινό. Σήμερα, ειδικά με την υπερπληροφόρηση, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ακραίο στην παράσταση που δεν έχουν ξαναδεί. Θεωρώ ότι όντως θα μπορούσε να αφορά και ένα εφηβικό κοινό.
Και σίγουρα τους ενήλικες. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μέσα στην παράσταση βλέπουμε ότι από το 1892 μιλάνε για τον πελαργό που φέρνει τα μωρά. Κάτι που ακόμα και σήμερα το λένε. Δεν είναι κάτι. Και όλο αυτό τι δημιουργεί σε ένα παιδί, σε μια εφηβική προσωπικότητα. Και όπως λέει και μια τάκα της μητέρας της Βέντλα μέσα στην παράσταση, δεν σου είπα τίποτα. Τίποτα διαφορετικό από αυτό που είπε και σε μένα η μητέρα μου. Και αυτός ο κύκλος, ο ατέρμονος ουσιαστικά, είναι το πρόβλημα νομίζω που γίνεται. Από γενιά σε γενιά περνάμε, χωρίς να αλλάζει κάτι από το 1892 μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και με τον ίδιο τρόπο μεγαλώνουμε τα παιδιά και από γενιά σε γενιά προχωράνε τα ίδια προβλήματα ουσιαστικά. Οπότε αυτός ο προβληματισμός ίσως να βοηθήσει κάτι στο μέλλον.